Η τοπική γραμματεία της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Συσπήρωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Βόλου κάλεσε τα μέλη της σε πλατιά, όπως αναφέρει, συζήτηση-σύσκεψη με θέμα τη μηνιαία καμπάνια ενημέρωσης αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, Τρόικας, Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ. Το παρόν έδωσαν και μέλη της κεντρικής γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ. Οι αριθμοί λένε πως πάνω από 350.000 επαγγελματίες και βιοτέχνες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και όπως υποστηρίζουν, τα μέτρα που λαμβάνονται στο ασφαλιστικό είναι μέτρα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούνται στα δικαστήρια, γίνονται ποινικές διώξεις και πολλοί από αυτούς οδηγούνται στις φυλακές. Με, να τους στερούν και την τελευταία δυνατότητα που έχουν να πληρώσουν αυτές τις διαδικασίες. Εμείς ζητούμε και από αυτό το βήμα, αλλά και πανελλαδικά, ζητούμε να σταματήσουν οι διώξεις. Να πάρθουν πίσω όλοι οι ιατροσφαλιστικοί νόμοι οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν. Οι αυξήσεις σε όλα τα είδη σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση του τζίρου, μείωση σε ποσοστό 40% των συντάξεων και τα 40 έτη απασχόλησης ως προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση, οδηγούν σε αδιέξοδο χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.